Συνελληνές μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, μέγιστη τιμή και άπειρο σεβασμό σε όλους τους πολεμιστές, σε όλες τις αλάνιες ψυχές που αγωνίζονται για την ίδια τη δημιουργία, για τη μητέρα των μητέρων Ελλάς, για την ένωση του ελληνισμού, στο μεγάλο εγχείρημα του ελληνισμού και της ελληνικότητας. Πραγματικά νιώθω βαθιά τιμή και σεβασμό για όλους τους πολεμιστές και όλες τις αλάνιες ψυχές που συστρατεύονται και ενώνονται σαν σφαίρα πυρός. Θέλω να δείτε ξεκάθαρα όλοι, αλλά και να μεταλαμπαδεύσετε, να μεταφέρετε τις αλήθειες και να σκεφτείτε και να δείτε με τα αληθινά μάτια όλες τις κινήσεις, γιατί ξέρετε, βιώνουμε μέσα σε μια κίνηση όπου ξεχνάμε το τι κινήσεις γίνονται και πώς το καθεστώς, αλλά και οι μηχανισμοί του καθεστώτος, τι κυνηγούν στην πραγματικότητα και ποια είναι η αλήθεια. Πολλές φορές χάνουμε την αλήθεια, διότι είμαστε εμπλεγμένοι μέσα στην αλυσιδωτή εξίσωση της ζωής και των εξελίξεων και των γεγονότων. Και αυτό δεν μας αφήνει να δούμε τα γεγονότα. Να τα πάμε με τη σειρά. Στην Κρήτη διεξάγεται ένα δικαστήριο, το οποίο είναι 8 πρόεδροι κατηγορουμένοι και εγώ. Για το ίδιο θέμα. Γιατί διασπείρουμε ψευδές ειδήσεις για τα 600. Αγαπητοί συνελληνές, θέλω να δείτε, να καθίσετε και να αναπολύσετε τι έχει γίνει και πώς έχει γίνει και πόσο καιρό έχει γίνει και τι ακριβώς είναι όλες οι κινήσεις και πώς είναι κάθε κίνηση οποιουδήποτε μηχανισμού του καθεστώτος, ακόμα και των προδοτικών μηχανισμών που είναι μέσα μας. Και να τα βάλετε τα πράγματα με τη σειρά, διότι κριτής είναι αυτός ο οποίος θα δει τα πράγματα μπροστά του και θα καθίσει και θα τα βάλει. Οπότε δικαστής είναι αυτός που θα κρίνει με τα γεγονότα, βάζοντας τα πάλι με τη σειρά και με μια λογική διεργασία. Πρέπει να το κάνετε όλοι αυτό. Και όχι να σας συνεπέρνει ο καιρός, τα λόγια, φούμαρα και διαδικασίες τη στιγμή που έχουμε μια καθαρή στρατηγική, μια ξεκάθαρη θέση λεγόμενων, λεκτικών, κινήσεων, εγγράφων, τα πάντα. Έχει σημασία να καθίσετε να το δείτε με πολύ λογική των αποδεικτικών διαδικασιών και διεργασιών. Καθίστε και βάλετε τα πράγματα με τη σειρά όπως ακριβώς έχουν γίνει. Και τα αποτελέσματα της αλήθειας θα σας δοθούν απλόχερα. Βάλτε τα πράγματα κάτω λογικά. Αφού μιλάμε για λογική και για αποδεικτική διαδικασία και διεργασία, ας το κάνετε. Θα δείτε πώς κυνηγούν τα 600, πώς κυνηγούν το ΣΟΡΑ, αλλά ενώ κυνηγούν το ΣΟΡΑ, ουσιαστικά κυνηγούν την τεράστια ένωσή σου. Την τεράστια ένωσή σου, η οποία είναι του Έλληνα ηθαγενή, του κυρίαρχου αυτόχθονα Έλληνα ηθαγενή. Και αυτό είναι το μεγάλο μίσον θέμα που πρέπει να προσέξετε. Και όχι να βγαίνετε από τη διαδικασία σας εύκολα με λόγια, με μυθεύματα και με παραπληροφόρηση. Ακόμα και εκ των έσω που εκεί χτυπάει το καθεστώς στην καρδιά μας. Και η καρδιά μας, ο νους μας πρέπει να μείνει αμόλυντος από όλα τα προδοτικά σκουπίδια, από όλες τα σενάρια και όλες τις γελίες διαδικασίες κάθε πιατσικολόγου, κάθε κομματάνθρωπου, κάθε προδότη, κάθε συχαμένου ρυπαρού γένους που ήταν μαζί μας, αλλά τελικά είναι έτσι. Καθίστε να τα δείτε. Τρίτη φορά να δικάσουν τα 600. Και μαζί με τα 600 να δικάσουν και εσάς που λέγατε τα 600. Πόσο οξύμορο. Έχετε καταλάβει πως η ιδιωτική εταιρεία με τα ιδιωτικά δικαστήρια δικάζει αυτόχθονες κυρίαρχους Έλληνες ηθαγενείς. Πρέπει να δηλώσετε γρήγορα όλοι οι Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς. Βλέπετε λοιπόν ότι πάνε να ξαναδικάσουν κάτι που απαγορεύει, το έχει απαγορεύσει η ίδια δικαιοσύνη. Βάσει του νόμου, βάσει του συντάγματος, απαγορεύεται να δικαστείς για δεύτερη φορά για το ίδιο θέμα τη στιγμή που έχεις καταδικαστεί ή έχεις αθωωωθεί. Αυτό είναι νόμος της δικαιοσύνης, είναι νόμος του συντάγματος και μέχρι τώρα έχει εξελίσσονται όλες οι υποθέσεις. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς θα δικάσεις για τρίτη φορά και όταν έχεις δύο αποφάσεις οι οποίες σε αθώνουν. Πώς θα το κάνεις. Έχει σημασία όμως το πώς πραξικοπηματικά, αποστατικά θα το κάνεις, πιέζοντας μηχανισμούς, δικαστές, τα πάντα. Εσείς όμως πρέπει να δείτε και να πείτε σε όλους, και εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα της ρητορικής, να αποτυπώσετε την αλήθεια με το πιο ευκρινέστατο τρόπο. Και θα πρέπει να δώσετε να καταλάβουν ότι για εσάς γίνεται όλο αυτό, και από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβετε την τεράστια δύναμή σας, την τεράστια, αυτό που φουντώνει, αυτό που βγαίνει στον κόσμο,
Αυτό το άδικο πρέπει να το νιώσετε στις ψυχές σας και να ενωθείτε και να καταλάβετε ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε και μόνο τότε θα είμαστε προστατευμένοι και όχι διασπαρμένοι και χωρισμένοι και όχι διαχωρισμένοι, γιατί διαχωρισμό κάνει ο Δίας, ο νους. Άρα δεν υπάρχει διαχώρηση και διάσπαση χωρίς νόηση. Σήμερα είναι χωρισμός και σπορά γύρω γύρω. Έτσι λοιπόν θα δείτε με τα πραγματικά γεγονότα από το 13 αφοωμένος με ξαναθωώνει η Αθήνα και πάμε στην Κρήτη να συζητήσουμε τι. Υπάρχει λοιπόν εισαγγελέας να κάνει κατηγορητήριο. Έκανε λάθος ο εισαγγελέας και έβγαλε ένα κατηγορητήριο. Πολύ ωραία. Εντελώς τυχαία όμως, σε κατηγορεί ο Σύλλογος των Δικηγόρων της Κρήτης. Ποιοι οι νομικοί, μα αφού οι νομικοί είναι το δίκαιο του πολίτη, είναι υπέρ του πολίτη και υπάρχουν μόνο να στηρίζουν το δίκαιο του πολίτη και να κόβουν το άδικο του πολίτη. Πώς είναι δυνατόν ο Σύλλογος των Νομικών του Δικαίου του Πολίτη να έρχεται και να κάνει κατηγορία σε δεδικασμένες, αθωωμένες αποφάσεις? Για σκεφτείτε το. Άρα τελικά δεν ψάχνουμε για νομικούς, ψάχνουμε για ανθρώπους νομικούς, για Έλληνες νομικούς, οι οποίοι δεν είναι δογματισμένοι. Είναι υπέρ του δικαίου, είναι κατά του άδικου και υπέρ του πολίτη. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έτσι λοιπόν θα δείτε τα γεγονότα πώς έχουν γίνει. Για σκεφτείτε. Αυτά τα δικαστήρια και τα δύο που βλέπετε που είναι για τα 600, δηλαδή για εσάς, δηλαδή για όλη την Ελλάδα, για την Ένωση, για την απελευθέρωση όλης της Ελλάδος, της μητέρας των μητέρων Ελλάς, αλλά και όλων των Ελλήνων ηθαγενών, αλλά και όλων των ανθρώπων και των δημιουργημάτων, σε μια χώρα η οποία έχει 4 μνημόνια, με μια τεράστια προϊστορία, επί Παπανδρέου, μετά Σαμαρά, μετά Αλέξη Τσίπρα και σήμερα όλες αυτές οι κυβερνήσεις. Κοιτάτε πόσο παλιά είναι η ιστορία. Μια διαδικασία όπου τα 600 δισεκατομμύρια είναι και στον προϋπολογισμό και του 18. Πόσο πιο ξεκάθαρα να είναι τα πράγματα και τα μηνύματα που παίρνεις. Και σήμερα, με όλες αυτές τις αποδείξεις, να συζητάνε, να δικάσουμε τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, είναι γελίο, είναι τραγικό, μόνο που το ανεχόμαστε, αλλά και που το ανέχονται οι μηχανισμοί του συστήματος της δικαιοσύνης, να κάθονται σε έδρα και να συζητάνε να δικάσουν τα 600 δις που είναι στον προϋπολογισμό με τον νόμο 4444, σφραγισμένο από την κυβέρνηση, περασμένο ΦΕΚ, και το 18 είναι μέσα και να συζητάμε ακόμα να δικάσουμε το ΣΟΡΑ. Βέβαια, εδώ θέλω να δείτε πώς έπρεπε να εγκλωβίσουν το ΣΟΡΑ, δεν έχει σημασία αν είναι Λεπίδας, αν είναι Κοπίδας, αν είναι Πετρόμπες, αν είναι οτιδήποτε όνομα. Χρειαζόσαστε μια αιτιολογία να κλειδώσουν το ΣΟΡΑ, να μην μπορεί να κινηθεί νομικά, ώστε τα δύο αυτά δικαστήρια να ακυρώσουν ή να φτιάξουν εντυπώσεις για την κατουσία, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αλλά όλα αυτά όμως είναι για εσάς, για τον κόσμο, για τους συνέλληνές μου. Εάν δεν κλειδώναν το ΣΟΡΑ, δεν θα μπορούσαν να δικάσουν εκείνα τα δύο. Και αν θα ήμουν παρόν στα δικαστήρια, φυσικά δεν θα ήταν και αλλιώς τα πράγματα. Άρα δεν θέλαν το ΣΟΡΑ παρόν. Έπρεπε να λείπει ο ΣΟΡΑς, να είναι φυγόδικος, να είναι σε μια φυλακή, όπου εκεί μέσα θα τον δηλητηριάζαμε, θα τον σκοτώναμε, γιατί εκείνο είναι το θέμα. Πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι όλο το μέλημα είναι, αφού δεν μπορούν να κάνουν καλά όλη αυτή τη στρατηγική και από τις λαβές έχουν ξεσβερκιαστεί, το μόνο που τους μένει είναι να μου αφαιρέσουν τη ζωή. Όταν μου αφαιρέσουν τη ζωή, θα βρουν τρόπους να σπάσουν εσάς, να διαλύσουν τα καταστατικά, να διαλύσουν τα πάντα και βεβαίως παραλίγο να το πετύχουν. Γι' αυτό πρέπει να είστε πολύ πιο προσεκτικοί, σοβαροί, να μαζέψετε τα μυαλά σας και τα στόματά σας, να σοβαρέψετε και να συστρατεύσετε κόσμο και δυνάμεις που κατανοούν και θέλουν τον ίδιο. Γι' αυτό μιλάω για ορκομοσίες όπου στο στόχο, στο σκοπό θα είστε συγκεκριμένα και εσείς θα έχετε υιοθετήσει ως στόχο και σκοπό την απελευθέρωση και την ένωση και εκείνο το μεγάλο διακύδευμα. Και να βλέπετε όλες τις προδοσίες όπως να τις κόβετε μέσα. Όχι να ενδύνετε στην προδοσία, στην πορνεία, στη γελιότητα και σε όλα αυτά που μας εκδίδουν όλα αυτά τα έκφυλα παραγένη και οι προδότες που ήταν μεταξύ μας, οι τρεις που με συνεργάτες όσους έχουν είτε πλανεμένους είτε μη καμία σημασία. Είπα, έχω πει ότι ο Βλάκας και ο Ηλίθιος με τον προδότη έρχονται από διαφορετικό δρόμο αλλά φέρνουν το ίδιο αποτέλεσμα της προδοσίας. Κοιτάξτε τι στοχευμένα το κάναν. Κλειδώνουν το ΣΟΡΑ με μια απόφαση, μάλλον χωρίς δικαστήριο. Δεν έγινε δικαστήριο.
σε κακούργημα που απαγορεύεται να είσαι χωρίς νομική υποστήριξη, δικάσανε, χωρίς δικηγόρο, τίποτα, γεια σας, μια απόφαση και με δικηγόρο ο οποίος είχε κακούργημα και ζητάει ο άνθρωπος μια διακοπή λίγων ημερών για να τελειώσει το κακούργημά του, για να με υποστηρίξει. Δεν υπάρχει πιο παρανομία, δεν υπάρχει πιο παράνομη ποινή, δεν υπάρχει πιο παράνομη διαδικασία, δεν υπάρχει πιο πραξικόπημα. Συνεχίζουν τα πραξικόπηματα να δικάσουν και στην Αθήνα και στην Κρήτη, μετέπειτα, να δικάσουν τα δικαστήρια αυτά για τα 600, για σένα, για σένα. Γιατί εγώ έχω πει είμαι ο μηχανισμός και προκύπτει ότι είμαι ο μηχανισμός. Ναι, αλλά είμαι ο δικός σου μηχανισμός, ο οποίος όμως όλα γίνονται για σένα. Και μετά τους 6 μήνες βλέπουμε, με το που κλειδώνουν το σώρα, βλέπουμε τη διοίκηση που εσείς γνωρίζατε ως διοίκηση, γιατί εγώ τους είχα ως στην αυλή μου, θα πω. Αυτή ήταν η αυλή μου. Δεν ήταν η δικιά σας, όπως το έχω ξεκαθαρίσει. Ήταν οι άνθρωποι που τους έβαλα εγώ. Ξαναλέω, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ανοίξει ούτε ένα γραφείο. Δεν είναι ικανοί. Και βάζω τη θέση μου, βάζω ό,τι έχω, στοιχηματίζω μαζί σας και μαζί τους. Να ανοίξουν ένα γραφείο και να το τρέξουν καλά, ώστε να έχει μέλη για να κατέβουν σε μια εκλογική αναμέτρηση. Δεν είναι ικανοί να εκλεχθούν και δεν είναι ικανοί να ανοίξουν ένα γραφείο, να το πάνε. Δηλαδή, να ανοίξουν ένα γραφείο όπου θέλουν αυτοί. Όπου θέλουν. Τους δίνω το δικαίωμα και στοίχημα. Ακόμα και οικονομικό στοίχημα μπορώ να βάλω, αλλά ακόμα και το στοίχημα να ξεφανιστώ και να φύγω. Να ανοίξουν ένα γραφείο οπουδήποτε, να το συντάξουν από μόνοι τους, να ανοίξουν, παιδί μου, να βρουν τα μέλη τους, να βάλουν τις διοικήσεις τους, να ανοίξουν τα συμβουλιά τους και αυτό το γραφείο να πάρει μέλη, να βάλει μέσα μέλη, 1.000 μέλη, 2.000 μέλη. Τι αρχηγοί είστε, ρε, τι στρατηγοί είστε, ρε. Από πού είστε στρατηγοί. Ανοίξτε ένα γραφείο να βάλετε μέσα μέλη. Εγώ που και να με πετάξεις, πέταξτε με σε ένα χωριό, θα πάρω το χωριό μαζί μου. Όποιο μέρος του κόσμου θέλετε, όχι μόνο την Ελλάδα, του κόσμου. Θα πάρω τη χώρα, θα πάρω την πόλη, θα έρθουν μαζί μου, θα καταλάβουν, θα κάνουν. Θα ανοίξω ό,τι θέλετε. Και πάρτε μου και τα λεφτά, θα ανοίξω χωρίς χρήματα, χωρίς τίποτα και θα έρθει ο κόσμος και θα νομοθετεί ο κόσμος. Εσείς θα σας δώσουμε και λεφτά, θα σας δώσουμε και γραφείο, παραχώρηση να μην πληρώνετε και νίκη, και ανοίξετε ένα γραφείο, να βάλετε μέσα μέλη και να τα βάλετε να διοικήσουν. Κατσαπιάδες. Έκατσα απιάδες, αχρηστήλες. Ήτανε μόνο να εξυπηρετούν ό,τι τους λέω, κατά γράμμα. Και πολλές φορές που δεν το κάνανε, σεβόμουν και έλεγα καλά κάτω αύριο, κάτω μεθαύριο, κάτω σαν ένα μήνα. Γιατί δεν ήταν και υπαλληλοί μου εδώ που τα λέμε. Μα ανοίχτε ένα γραφείο λοιπόν. Δεν είναι ικανοί να διοικήσουν ένα γραφείο, τίποτα. Μόνο από τις διδαχές των Εβραίων, από τις διδαχές των Εβραίων, όπως και Ιαχωβάς ο Βασίλης, οικογένεια από μεγάλη οικογένεια Ιαχωβάδων, ο οποίος έκανε τον πολεμό τώρα, τελικά τον κέρδισε το χάραγμα, να πάρουμε έτοιμα τα κτήματα των ανθρώπων, όπως λένε και οι Εβραίοι στο εδάφιο του Ζαχαρία, να πάρουν έτοιμα τις γυναίκες, να πάρουν τα μπέλια, να πάρουν τα χρήματα και τον πλούτο. Ανοίχτε ρε παιδιά, αφού σας δίνω εγώ θα σας δώσω και γραφεία. Εάν καταφέρετε να φτιάξετε ένα γραφείο και τρεις, ο Καλογερόπουλος είναι άχρηστος να φτιάξει ένα γραφείο. Να μιλήσει να του ανοίξει, αλλά όταν μιλάει και ανοίγει ή λέει και σε κάποιον να ανοίξει, μιλάει για το ΣΟΡΑ, μιλάει για τα οικονομικά εργαλεία, μιλάει για την Ελληνοσυνέλευση και για όλο το πολιτικό μανιφέστο και τη στρατηγική του ΣΟΡΑ. Δεν μιλάει για τη στρατηγική του Καλογερόπουλου, γιατί δεν είχε στρατηγική ο Καλογερόπουλος. Αλλά στο Καλογερόπουλος με τον Βασίλη ήρθανε μαζί. Μαζί ήρθανε, μαζί φεύγουνε. Και το φεύγουνε, αυτοί επιλέξανε. Άρα λοιπόν τους δίνω να ανοίξουν από την αρχή ένα γραφείο και να ξεκινήσουν με τα οικονομικά εργαλεία. Χωρίς τα οικονομικά εργαλεία, χωρίς την Αρτεμισώρα, ούτε σπίτι δεν θα πάνε. Μόνο το σπίτι θα πηγαίνουν επειδή έχουν πάει πολλές φορές. Αυτό τους βάζω στοίχημα ο ίδιος. Να το καταφέρουν. Τότε εγώ φεύγω. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβετε ότι αυτά τα παιδιά που τα έβαλα να εξυπηρετούν τη στρατηγική μου και εμένα, εσείς τα υιοθετήσατε. Αφού εγώ τα πρόβαλα. Άμα δεν τα πρόβαλα, δεν θα βγαίνανε ποτέ. Και άμα αύριο προβάλλω κάποιον άλλον, θα βλέπετε τον κάποιον άλλον. Οποιονδήποτε βλέπετε, τον βάζω εγώ με επιλογή μου. Όχι για εσάς, εσείς δεν τον εκλέξατε. Τραβάτε τώρα σε εκλογή, θα τα δείτε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Αλλά με το που εγκλωβίζουν τόσο ώρα. Όλη η διοίκηση αυτούς που εγώ είχα ως δικούς μου, που σας είχα προβάλει, βλέπουμε ότι και τα τρία αυτά τα σκυλιά,
έρχονται απέναντι σε ό,τι λέγαμε, σε όλη τη στρατηγική, με γελιότητες κινήσεις, 6 μήνες να διαλύουν όλο αυτό που έχω φτιάξει. Και βγαίνουν αυτά τα πρωτοτόσκυλα να πούνε δεν είμαι προδότης, ότι δεν είναι προδότης. Και πώς λέγεται αυτό ρε κερατάδες, και ότι είναι στον όρκο μου. Ποιον όρκο σου είσαι ρε. Λέει ο Μιμίδης, επειδή πήγαμε στην Πάτρα 3 φορές. 100 τόσες ομιλίες έχουμε κάνει. Και επειδή πήγε στην Πάτρα ρε Ζωντόβολο, τι έγινε, έκαμες αυτό που έπρεπε να κάνεις. Παλιό βλάχε, για εξήγησέ μου, τι έκαμες δηλαδή. Συνέγινες, κοιτάξτε όλα τα πράγματα πως είναι. Το καθεστώς χτύπησε από μέσα και όπως τα έχω πει. Βεβαίως τα γνώριζα νωρίτερα. Δεν τα άφηνα. Τα άφηνα να εξελιχθούν. Γιατί έπρεπε να εξελιχθούν για να φύγουν και από την πλάτη. Κοιτάξτε όμως όλα μαζί. Προδοσίες να εγκλωβίσουν το σώρα. Προδοσία εκ των έσω. Για να καθαρίσει και όλη αυτή η μεγάλη διαδικασία η οποία να τρέξει με καθαρό μυαλό. Με καθαρές πλάτες. Με καθαρό στόμα, καθαρές ψυχές και να διώξει από μέσα μας όλους τους παλιούς κομματικούς ή να τους εμφανίσει, άμα το θέλετε, γιατί μια προδοσία είναι και μια εμφάνιση της αλήθειας. Η προδοσία είναι μια εμφάνιση της αλήθειας. Ναι, μας ενοχλεί, ναι, μας πειράζει, ναι, μας κάνει πάρα πολύ άδικο μέσα μας, αλλά εμφανίζει και αλήθειες, εμφανίζει και τα παλικάρια, εμφανίζει τους πολεμιστές, εμφανίζει και τις μπανιέρες, τους γελίους, εμφανίζει τους δόλιους, εμφανίζει τους βλάκες, τους ηλίθιους, εμφανίζει τα χαζά που τρέχουν, δεν ξέρουν που πάνε, θέλουν αλυσίδα, λένε ό,τι θέλουν και είναι και η φορά, άμα το θέλετε, που θα ακούσουμε ανθρώπους που τους εκτιμούσατε να παραγυρούν, να λένε γελιότητες, να λένε δολιότητες, να λένε ό,τι να είναι. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια καινούρια ζήμωση σε όλα τα μυαλά, σε όλες τις γνώμες, η οποία θα ισχυροποιήσει καλύτερα τους πολεμιστές, αλλά θα ξεβγάλει και κάποια μυαλά τα οποία δεν κάνανε για τίποτα, αλλά θα τα εμφανίσει να τα δούνε, δεν είναι ότι θα το πω εγώ. Ναι, θα εμφανιστούν τώρα όλα αυτά. Κοιτάτε όμως τι στοχευμένο έγινε. Μετά τον εγκλωβισμό μου, όλη η διοίκηση 6 μήνες διαλύει την Ελλάδα και προσπαθεί να σταματήσει το Αγίνο Συνέλευσης, να κατεβάσει τα πάντα και να δημιουργήσει κόμμα. Δηλαδή το καθεστώς μέσα στην Αγίνο Συνέλευση. Και όπως και στις μέρες που έρχονται, θα δείτε πως για κόμμα πάνε να κάνουν ένα κόμμα. Δηλαδή το χωρίς κόμμα, δόγμα, χρώμα που ήμασταν όλοι μαζί και που όλοι συστρατεύθηκαν και φώναζαν αυτά τα παιδιά που τα βάζαν στα κανάλια ή στα μικρόφωνα να μιλάνε, που ούτε μικρόφωνο δεν είχαν δει ποτέ και τα 3 δεν είχαν δει ποτέ μικρόφωνο. Το βλέπανε μόνο στην τηλεόραση. Όχι να μιλάνε σε κόσμο, ακριβώς το αντίθετο. Και να προσπαθούν να σου διαλύσουν γραφεία, να διαλύσουν τον φορέα, να διαλύσουν την κεντρική που υπηρετούσαν, που ορκίστηκαν, για να δημιουργήσουν, λέει, το κόμμα, γιατί δεν τους αρέσει ο σώρας. Άρα τελικά βλέπετε ότι και η διοίκηση προδοτική, μαζί με το καθεστώς, ό,τι λέει το καθεστώς, λένε και οι προδότες. Ο σώρας είναι το πρόβλημα των προδοτών. Τελικά, το πρόβλημα του καθεστώτος είναι ο σώρας. Το πρόβλημα των προδοτών στην διοίκηση του φορέα και της Αγίου Συνέλευσης είναι πάλι ο σώρας. Τελικά έρχεται το καθεστώς με τους προδότες να είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί προδώσανε? Γιατί το καθεστώς τους πίεσε. Γιατί είναι με το καθεστώς. Άρα το καθεστώς και οι προδότες είναι ένα πράγμα. Οπότε επιτρέπουμε εμείς οι Έλληνες, οι συνέλληνες, το καθεστώς με τους ανθρώπους μας μέσα στη μήτρα μας. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να το λύσετε εσείς. Βάλτε τα κάτω ακριβώς να δείτε πώς είναι τα πράγματα. Το Καλογερόπουλος ή τη Ξεσαλώνη δεν το συζητάμε. Κατσαπιάς είναι. Πραξικολόγος είναι. Μόνο θράσος ανόητο έχει και με αυτό επιβιώνει και μέχρι εκεί. Άρα θα δείτε πώς τις επόμενες μέρες όλο τους το στόχο. Και όλα είναι μαγνητοφωνημένα και αποδεδειγμένα. Γι' αυτό σας είπα να μαγνητοφωνείτε τα πάντα. Είναι μαγνητοφωνημένα και αποδεδειγμένα. Το καθεστώς εν δράση μέσα στην Αγίνο Συνέλευση. Το καθεστώς επιτίθεται στον Αρτέμι Σόρα και σε όλη την Αγίνο Συνέλευση. Κάνει και βγάζει δικαστήρια και σε θέλει εγκλωβισμένο να μην μπορείς να τα υποστηρίξεις. Οπότε ούτε ο κόσμος να μπορεί, να μην ξέρει κανείς τίποτα και μέσα στη διοίκηση διαλύει, θέλει να διαλύσει την Αγίνο Συνέλευση. Θα επιτρέψουμε σε μια τεράστια ένωση 5 ετών τη διάλυσή μας. Λοιπόν, λέω σε όλους ότι δεν μπορεί κανείς να το κάνει.
έβγε στους πολεμιστές και σε αυτούς που θα γίνουν ανώτεροι και μεγαλύτεροι πολεμιστές, βάλτε τα κάτω τα πράγματα να δείτε πώς είναι, κοιτάτε τι πήγαν να κάνουν στην Κρήτη, κοιτάτε τι έκαναν στην Ευελπίδων, κοιτάτε όλα αυτά τα παιδιά που υπηρέτησαν, πήγαν στην εγκληματική οργάνωση με έναν δικηγόρο τον Καρακώστα, το φίλο του Βασίλη. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει τον άνθρωπό του τη Ρίτα την Παπα-Νικολάου, η οποία είναι αγαπητικιά του Βασίλη. Ο Πομέντορας της είναι καθαρά κυβερνητικός τέλεχος χρόνια και υψηλόβαθμος τέλεχος στο Υπουργείο Οικονομικών, οπότε οι πληροφορίες ήταν μέσα. Οπότε είναι και η επαφή του Βασίλη μόνο το καθεστώς, οπότε να αρχίσει να κάνει συμφωνίες. Ποιος ο Μιμίδης? Μα δεν είναι τίποτα αυτό. Τι συμφωνία να κάνει, τι να συμφωνήσει, έχει τίποτα να χάσει. Και τι να συμφωνήσει. Η μόνη συμφωνία που μπορεί να κάνει είναι να σας διαβάλει, να σας χωρίσει, να σας σπάσει και να σας διαλύσει. Άλλη συμφωνία με το καθεστώς δεν υπάρχει. Τι να κάνει? Να κάνει κάτι άλλο, τι καλύτερο? Πού, άντε φύγε, κάνε. Γιατί τόσο καιρό δεν το έκανες, αφού έχεις κάποιες άλλες απόψεις? Γιατί δεν πήγες λίγο παραπέρα να πεις, παιδιά, εγώ χωρίζω τη θέση μου. Λοιπόν, εγώ έχω ένα διαφορετικό πολιτικό μανιφέστο, και η Βίκη και ο Γιάννης. Λοιπόν, και όποιος θέλει έρχεται, εμείς ανοίγουμε ένα καινούριο κόμμα. Όχι, έρχεται μέσα στη συνέλευση να διαλύσει τα δικά σου γραφεία, να διαλύσει τα δικά σου μυαλό και να λέει τον πρόεδρο προδρότη που τον κυνηγάνε θεοί και δαιμόνες. Όλο το παγκόσμιο καθεστώς να τον σκοτώσουν. Να γκρεμίσουν ό,τι έχει φτιάξει, να τον δικάσουν ερήμη, να του στέλνουν χαρτιά ερήμη και το καθεστώς. Να είναι σε αποστολή με τους ανθρώπους του, τους προδότες μας μέσα μας. Και το επιτρέπουμε. Και συνεχίζουμε αυτά τα ζώα να λένε, ο Σόρας είναι προδότης. Ναι, πρώτος ο Σόρας. Είστε μαγνητοφωνημένοι. Έχετε διαλύσει όλο αυτό το δημιούργημα. Προσπαθείτε να διαλύσετε το δημιούργημα. Μιλάτε παντού με τα τηλέφωνα. Μιλάτε σε όλο τον κόσμο. Έχετε πρόσβαση σε όλα τα αρχεία και στα τηλέφωνα. Εγώ δεν έχω ένα τηλέφωνο, μια νου συνέλληνα. Εσείς έχετε όλα τα τηλέφωνα γιατί ήσασταν το γραφείο μου. Παίρνετε εκατομμύρια τηλέφωνα και στέλνετε χιλιάδες email και fax. Προσπαθείτε να διαλύσετε εμένα και τα πάντα. Και τελικά είμαι και προδότης. Πόσο γελοί πουστίδες, πόσο γελοί ανθρωπάρια είστε. Πόσο γελία όντα, πόσο ρηπαρά, πόσο σκουπίδια άλλο είστε. Με κλειδωμένο το καθεστώς, προσπαθείτε να διαλύσετε την οικογένειά μου. Διαλύθηκε η ατομική μου οικογένεια. Προσπαθείτε να διαλύσετε την ελληνική μου οικογένεια, το γένος μου. Είστε απέναντι σε όλα. Διαλύετε τα παιδιά μου, τα μυαλά τους. Πάτε να τα κάνετε πορνεία, να τα πάτε στο κλαρί και μιλάτε για προδότη. Πόσο σκουπίδια, πόσο γελί, πόσο αποστάτες. Πόσο ρηπαραμοιασματικά γένοι είστε. Ας το κρίνει ο κόσμος αυτό, ας το κρίνουν οι συνέλληνες. Βάλτε τα πράγματα κάτω να δείτε τι έχει γίνει. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να καταλάβετε πόσο σκύρι πρέπει να είναι η ένωσή μας. Με όλα τα παλικάρια. Πόσο μεγάλη είναι η Ελλήνος συνέλευση και όλη αυτή η τεράστια λεωφόρος, γιατί αυτή είναι η δύναμη και η δυναμική. Τίποτα άλλο δεν φοβήθηκε ποτέ το καθεστώς το παγκόσμιο. Τώρα φοβάται την ένωση των Ελλήνων και των ανθρώπων στον ίδιο στόχο και σκοπό, όπου σήμερα μεγαλώνεται. Και στα δικαστήρια, που εκεί δικάζονται τα 600. Μα δεν δικάζεται τα 600. Δικάζεται η απελευθέρωση. Δικάζεται ο άνθρωπος, δικάζεται η ελεύθερη βούληση, δικάζεται το δίκαιο. Πώς θα δικάσεις το δίκαιο? Μα πρέπει να δικάσεις πάντα το άδικο. Το δίκαιο γιατί το δικάζεις? Το δίκαιο είναι δικό μου. Θα δικάσουμε το δίκαιο το δικό μου? Δηλαδή θα γίνει δικαστήριο αν πρέπει να αναπνέω ή όχι? Θα γίνει δικαστήριο αν πρέπει να φάω ή όχι ή πόσο? Τι συζητάμε τώρα? Τα δικαστήρια δεν είναι για να βρίσκεις το δίκαιο σου. Τα δικαστήρια είναι για να κόβουν το άδικο. Σήμερα τα δικαστήρια θα δικάσουν τι? Τα 600, αν υπάρχουν, αφού είναι στον προϋπολογισμό, αφού είναι παντού. Τα παγκόσμια ταμεία, αν υπάρχουν, μα είναι εκεί, τα υπογράφουν αυτοί. Αυτοί τα υπογράφουν. Εάν η Ανατολή είναι καλή, όχι, μα εσείς τι δικάσατε? Μα η Βουλή έβγαλε απόφαση, μα η εφορία έβαλε το φόρο. Τι να συζητήσουμε άλλο? Μα εκεί είναι η Εθνική Τράπεζα. Μα εκεί είναι ο Παγκόσμιος Ελλάνιος Πλούτος. Μα σε όλο τον πλανήτη είναι. Τι να δικάσουμε? Να δικάσουμε αν υπάρχουν αρχαία ελληνικά θεμέλια σε όλο τον πλανήτη? Πώς διάλογο θα το δικάσουμε? Να δικάσουμε αν είμαι Έλληνας ή όχι, και αν η ηθαγένειά μου είναι ελληνική, και αν μπορείς εσύ ένα δικαστήριο ιδιωτικό ή ένα άτομο το οποίο είσαι της ΣΤΟΑΣ ή της ΣΚΙΑΣ να δώσεις την ηθαγένειά μου σε έναν άλλον που δεν είναι Έλληνας? Με την ίδια λογική μπορείς ένα σκύλο να τον κάνεις Έλληνα ή άνθρωπο. Άντε ρε παιδιά, ένα φέκινε. Ένα φέκινε το σκύλο ή ένα ζώο ή ένα γουρούνι. Να πάρετε ένα φεκ, να βάλετε και μια απόφαση δικαστική ότι το γουρούνι είναι άνθρωπος και έχει την ίδια αξία με τον άνθρωπο. Και πρέπει να ζει ανθρώπινα το γουρούνι. Και να μην το ταΐζουμε πίτουρα και αυτά, να του δίνουμε λεφτά να πηγαίνει για σουβλάκια. Ρε στη λύθη ρε, τι κάνετε ρε, μέχρι πού θα φτάσουμε ρε? Μέχρι πού θα πάει η νόησή μας?
πόσο άλλο θα καταπατήσετε την νόηση την ανθρώπινη. Πόσο άλλο άδικο θα μας δώσετε. Γι' αυτό είπα, να μην ξαναεπιτρέψετε άδικο, και όποιον δείτε μηχανισμό να κάνει άδικο, κόφτε τον επί τόπου, όχι να ενδώσετε. Γιατί οι ασθένειες της έπαρσης, οι ασθένειες της μυσαλλοδοξίας, της απιστίας και δι' της ψευτοϋπερηφάνειας και ψευτοφιλοδοξίας, αυτό σας κάνει να αρρωσταίνετε και να βλέπετε. Έχω δει εκλεγμένους να εκλέγονται, όχι για να παράξουν έργο, απλά να είναι εκλεγμένοι πρόεδροι σε μια περιφέρεια, ρε παιδί μου, να έχουν μια καρέκλα και να λένε γεια σου πρόεδρε, και είναι ένας βλάκας ο οποίος πηγαίνει, έρχεται σε λεωφορείο και δεν παράγει τίποτα. Όταν μετά εκλεγεί ένας άλλος, θυμώνει με εκείνον τον άλλον. Μα όποιος και να ήταν θα θύμωνες, επειδή δεν είσαι εσύ. Άρα αφού δεν είσαι εσύ, ας μην είναι κανένας. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι που σκότωσε και τον Μεγαλέξανδρο και όλους τους τεράστιους ήρωες. Αφού δεν μπορώ να είμαι ο Αλέξανδρος, να μην υπάρχει ο Αλέξανδρος. Η μεγαλύτερη προδοσία είναι αυτή. Δεν έγινες, ρε φίλε μου, πρόεδρος σε μια περιφέρεια, παράδειγμα, δηλαδή σε ένα γραφείο. Ναι. Εκεί δεν ήσουν πρόεδρος, ναι. Ωραία. Όσο καιρό ήσουν πρόεδρος, μπορείς να μας δώσεις μια λίστα τι έκανες? Τίποτα. Αντίθετα από αυτά που πρέπει να κάνεις. Όσο ήσουν πρόεδρος, ήταν καλά η περιφέρεια. Μόλις δεν είσαι εσύ πρόεδρος, τελικά δεν υπάρχει περιφέρεια. Δεν είναι καλή. Είναι παράνομη. Πόσο βλάκας είσαι. Πόσο ανόητος, εγκάθετος και δεν πας να αυτοκτονήσεις. Αυτοκτονούν τόσοι άνθρωποι. Εσύ γιατί μένεις και κες οξυγόνο? Πες μου. Εκλέφτηκες πρόεδρος σε μια περιφέρεια. Καλά έκανες. Μπορείς να μας πεις τι έκανες σαν πρόεδρος της περιφέρειας? Και σαν με 15 μελές, 13 μελές. Διοίκησες μια περιφέρεια. Ναι. Τι τις έκανες? Έκανες δράσεις? Πόσα γραφεία άνοιξες? Κανένα. Τι δράσεις έκανες? Καμία. Μάλιστα. Και μετά εκλέχτηκε άλλος πρόεδρος. Και τελικά τα βάλεις και μαζεύεις και κόσμο. Να βάλεις κατά του Προέδρου, κατά των ανθρώπων της καινούργιας περιφέρειας. Γιατί? Επειδή δεν είσαι εσύ. Ωραία. Αυτός δεν εκλέχτηκε. Εσύ δεν εκλέχτηκες. Δεν τηρήθηκε η διαδικασία δημοκρατική. Πρέπει να φύγετε όλοι από τέτοιες σκέψεις και από τέτοιες πρακτικές. Πόσο χαζάρικη, πόσο γελία, πόσο απάνθρωπη είναι αυτή η τεχνική. Αυτά που σας λέω είναι στοιχεία. Γι' αυτό από εδώ και πέρα, οι περιφέρειες είναι δίκαιο. Οι περιφέρειες και αυτοί που έχουν εκλεγεί στις περιφέρειες, κάθε μήνα, κάθε δίμηνο και κάθε εξάμηνο που θα είναι εκλογές πάλι, θα πρέπει να δίνουν λίστα με το τι έργο έκαναν. Τι έργο έκανες, αδερφέ μου? Άρα τελικά απλά θες να είσαι πρόεδρος. Α, παράδειγμα, θα ζητήσω από όλες τις περιφέρειες αλλά και από τις θέσεις που έχω βάλει. Έχω βάλει κάποιους ανθρώπους σε κάποιες θέσεις. Έβαλα σύμβουλο τον Γιώργο Σοπούλο, παράδειγμα. Έβαλα, θα βάλω κι άλλο ένα σύμβολο. Μα εγώ είπα να στείλετε από όλες τις περιφέρειες δικούς σας ανθρώπους που εσείς τους προτείνετε, να τους κάνω εγώ μωρέ σύμβουλους μου. Εγώ. Όσους μου στείλετε θα τους κάνω σύμβουλους. Και θα τους κάνω και γενικούς γραμματείς. Και θα τους κάνω και γραμματέα Α, Β, Γ. Θα τους κάνω εκπροσώπους τύπου. Εγώ στην κεντρική, ρε παιδί μου, να έχετε ρόλο, ρε παιδί μου. Καρέκλα. Και με καρέκλα με το όνομά σας απάνω. Ωραία. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Καρέκλες είναι φτηνές, θα πάρω. Ψυχές θέλω και να εκτελέσουν, δηλαδή μου. Άρα λοιπόν να μου στείλετε, όπως είπα, να μην είναι μόνοι τους τα παιδιά, τους δικούς σας προτινόμενους, όπου εγώ θα τους δώσω την καρέκλα, αφού τόσο τη θέλουν, να δω τι θα την κάνουνε. Άρα θα πρέπει να μου δώσετε έναν απολογισμό. Ο σύμβουλος, τι έκανες, αδερφέ μου, ναι, είσαι σύμβουλος, μάλιστα. Για δώσε μου να δω τι έκανες. Παλιά αυτό δεν χρειαζόταν, γιατί εκείνοι που είχα βάλει εγώ τους έλεγα τι να κάνουνε. Άρα το έργο που κάνανε και ό,τι κάνανε, καλό ή σωστό, με πολλές ατέλειες προς τη διαδικασία τους, αλλά αυτούς είχα επιλέξει, μέχρι να εμφανιστείτε εσείς για να μπείτε στη διαδικασία, να πάρετε τις θέσεις σας, έλα να πάρεις βρε τη θέση, θα σου δώσω εγώ, λεμπέντη μου, τη θέση. Όποιος θέλει να γίνει σύμβουλος, όποιος θέλει να γίνει γενικός γραμματέας, όποιος θέλει να γίνει παρά τον πρόεδρο, θα στείλει email στην κεντρική ή στα μέσα social media, αμέσως εγώ ορκίζομαι ότι θα του δώσω καρέκλα και θα αναλάβει επί τόπου το ρόλο. Αντέχει το σύστημά μας της κεντρικής και του φορέα να έχει χιλιάδες ρόλους. Αυτό το έχω πει από την αρχή και κανένας από τα παρατρεχάμενα σκουπίδια δεν είχε ούτε έναν να φτιάξει ως ομάδα να αντικαταστήσει τον εαυτό του. Αυτή τη φορά σας ζητάω να έρθετε να σας δώσω καρέκλα. Αλλά θα πρέπει να μου δίνετε τι έργο κάνετε.
Όχι να μου παίρνει την καρέκλα να κάθεσαι εκεί πέρα, να σκοτώνει όλου του άλλου να κάθεσαι και να νομίζει ότι έχει καρέκλα. Αλλά τελικά θέλει μόνο την καρέκλα, αλλιώ θα τη δώσω στο σπίτι. Να σου κάνω δώρο μια καρέκλα με το όνομά σου, που να λέει σύμβουλο ή γενικό γραμματέα, να την πάρει στο σπίτι, να κάθεσαι, να λε και στην κυρία σου τι ωραίο που είσαι και μάγκα, ο γαμάο, και να κάθεσαι μέχρι εκεί. Εδώ που θα έρθει, θα πρέπει να μα δώσει και το έργο σου. Έτσι από εδώ και πέρα καταγράφονται όλα τώρα. Ο μεταξάτο τι έργο έχει κάνει. Τι έχει κάνει τόσο καιρό, τι εγγραφεία έχει ανοίξει, αν έχει ανοίξει την εφημερίδα, τι έχει κάνει, τι κινήσεις, πώς, τι, πού. Υπάρχει ένα έργο. Ο Μενεγής δεν πρέπει να μου δώσει. Ο άλλος δεν πρέπει να μου δώσει. Η Γιώργος Οπούλου δεν πρέπει να μου δώσει. Την έβαλα σύμβουλο. Ωραία, τι κάνεις σε σύμβουλος. Πρέπει να μου δώσει μια λίστα, τι κάνεις σε σύμβουλος. Τι έκανε ρε παιδί μου. Έχουμε κάποιες προσδοκίες ως οργανισμός. Και αυτές τις προσδοκίες, βάσει με τις ημερομηνίες, αλλά και με τη στρατηγική, την κεντρική και γενική της απελευθέρωσης, έχουμε στόχους. Τι πρέπει να προλάβουμε, γεγονότα, διαδικασίες. Όλα αυτά θα πρέπει να πηγαίνουν σύντομα. Το να λες ότι είσαι σύμβουλος. Και σου δώσω μια τίτλο. Και θα βάλω και τιμή σένα και πάρτε συμβούλοι. Όλοι οι Έλληνες είστε σύμβουλοι. Όλοι στην κοινή γραμματεία. Και προεδρίες είστε όλοι. Τόσες προέδροι σε όλα τα γραφεία. Αλλά και όλα τα γραφεία θα αξιολογούνται. Τι κάνει το γραφείο, ποια είναι η δράση του. Έκανε δράσεις. Δεν έχει κάνει δράσεις ακόμα. Δεν έχει κάνει τίποτα πουθενά. Δεν εμφανίσαι πουθενά. Έχει 5 μέλη. Αλλά είσαι πρόεδρος. Αλλά είσαι άποψη. Και πας και με τους προδότες. Δεν την πέτυχες στη μεγάλη λεωφόρο που είμαστε όλοι μαζί, θες να την πετύχεις μόνος σου. Αφού μόνος σου είσαι εκεί, μόνος μαζί και μόνος σου και δεν πετυχαίνεις πουθενά. Πού θες να πας, μέχρι πού θες να φτάσεις. Δεν βλέπεις ότι είσαι κοντούλης πολύ και δεν μπορείς να πας πουθενά. Πού αλλού να πας, μέχρι πού να φτάσεις. Όπως και να έχει όμως, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι από εδώ και πέρα οι θέσεις είναι για να παράγουν και να δημιουργούν, όχι να τις πιάνετε. Οπότε. Όποιος έχει ενδιασμούς και θέλει θέση, εγώ είμαι εδώ για αυτόν. Να βγει επίσημα και να πει τι μπορεί να προσφέρει στην περιφέρεια ή στην κεντρική του και αμέσως τον διορίζω εγώ. Γιατί χρειαζόμαστε διορισμένους και όπως σας είπα, διορίστε κόσμο που μπορεί να κάνει χιλιάδες πράγματα. Άρα δεν είναι θέμα θέσης, είναι θέμα ικανότητας. Και ο εκλεγμένος είναι χειρότερο, γιατί είναι η απόφαση όλων που τον εκλέξανε. Σε εκλέξανε οι άνθρωποι. Τι έκανες πρόεδρε στην περιφέρεια, για δώσα μας το έργο σου όσο καιρό ήσουν 6 μήνες, 7. Τέλος της θυσίας, περάσαν 6-7 μήνες. Άρα λοιπόν, επειδή είναι όλα δοκιμαστικά, από εδώ και πέρα αρχίζουν όχι μόνο δοκιμάζονται, αλλά εφαρμόζονται. Έτσι λοιπόν, κάθε πρόεδρος. Και από τα γραφεία. Έχουμε ένα γραφείο κάπου. Εσύ τάδε. Ωραία. Πόσο καιρό είσαι πρόεδρε, ένα χρόνο. Και τι έχει κάνει, μωρέ, τι να κάνουμε, εντάξει, καλά, ναι. Αλλά μιλάς. Γράφεις, κάνεις, ράνεις, είσαι δραστήριος, ναι, και έχεις και το Facebook να πούμε, μάγκας, ωραίος. Πόσα μέλη έχεις, 15, 20. Πού είναι τα μέλη σου, ναι, πού είναι η δράση σου, δεν είναι. Πού πήγατε στο Δήμο σου, έχεις κάνει δράση στο Δήμο σου. Τι δράση έχεις κάνει, δεν πέτυχες. Ωραία, αφού δεν σου πέτυχε αυτή η δράση, γιατί δεν κάνεις την άλλη. Ναι, αφού δεν είσαι εκεί, γιατί δεν κάνεις τα βοήθεια. Γιατί δεν συνεργάζεσαι με άλλα γραφεία. Α, δεν πήγες και δεν έκανες τίποτα. Μάλιστα. Και τι θέλεις. Θες θέση στο φορέα. Α, σου δώσουμε στον ΟΗΕ θέση, ρε παιδί μου. Είσαι καλός εσύ. Σου δώσουμε ψηλά θέση. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι θέσεις σας ανήκουν και δεν μπορεί να τις πάρει κανένας. Και φαίνεται από το έργο. Αν και κάποια στιγμή οποιαδήποτε θέση την πάρετε, θα πρέπει να ενδώσετε στη θέση και σε αυτά τα οποία πρέπει να κάνετε. Είναι τόσο ανοιχτή η Ελλήνων Συνέλευση που έχει δισεκατομμύρια θέσεις. Αρκεί να είστε ικανοί για την κάθε θέση. Το αν θα είστε ικανοί για την κάθε θέση την οποία θα τη φέρετε σε πέρας και το έργο σας εξαρτάται από εσάς και όχι από εμένα. Οι θέσεις είναι παντού και περιμένουν εσάς. Γιατί αυτό είναι η διοίκησή μας η πραγματική ώστε να βγει ο αξιότερος και η αξιοκρατία αλλά και όλη η διαδικασία της πραγματικής ελευθερίας, της πραγματικής δημοκρατίας και της πραγματικής δημιουργίας γιατί έτσι είναι. Κανένας δεν μπορεί να σου πάρει τη θέση. Από αύριο το πρωί οποιοδήποτε. Μπορεί να προσφέρει σε μια θέση την οποία δεν τον ξέρουμε εμείς ή δεν τον ξέρω εγώ, μπορεί να αποτανθεί και να του τη δώσω επί τόπου. Τίτλο, γραφή με πρακτικό διοικητικού συμβουλίου. Ότι είσαι αυτός για τόσο καιρό. Προχώρα και φέρε μου το έργο σου κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο και εκτέλεσε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέω. Άρα, κανείς δεν σου πήρε καμία θέση. Δικιά σου είναι αν σου ανήκει και σου αξίζει. Πάρτινε. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να δοκιμάσει και μπορεί να έρθει. Κανείς δεν σου στερεί θέση και όλες αυτές οι παλαιοκομματικές φύγες ή δεν κάνεις, όχι, για μένα κάνετε όλοι. Και το όλοι θα αποδειχτεί. Ελάτε να το αποδείξετε. Ο καλύτερος και ο αξιότερος στην άξια θέση. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε για να πάμε στη νίκη, στην απελευθέρωση και όχι να κόβουμε τους Έλληνες. Στην κεντρική διοίκηση, οποιοδήποτε θέλει, οποιοδήποτε
για θέση την οποία μπορεί να προσφέρει, ναι, από αύριο το πρωί, όλοι σας, να δώσετε έγγραφο το οποίο να ζητάτε ποια συγκεκριμένη θέλετε θέση που μπορείτε να δώσετε μέσα στις περιφέρειες, γιατί η περιφέρεια είναι η κεντρική διοίκηση, και στην κεντρική και στο φορέα. Πού είναι εκπρόσωποι τύπου του φορέα? Εγώ δεν έχω δει ένα άνθρωπο. Έλατε να κάνουμε έναν άνθρωπο λοιπόν. Έχουμε όλη την Ελλάδα, έχουμε τόσες ελάχιστες ψυχές. Είμαστε ένα τεράστιο αγώνα και μας κυνηγάνε όλοι. Οι θέσεις είναι πολλές και περιμένουν εσάς. Ελάτε να τις πάρετε και να μην σας τις δώσουμε εμείς. Όταν σου τις δίνω, σε βιάζω να την πάρεις, απλά μπαίνεις στη θέση. Όποιος θέλει μόνο την καρέκλα και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στη θέση, τότε καλύτερα να μου ζητήσει μία καρέκλα δώρο, θα του κάνω, θα λέει και λύνω συνέλευση απάνω, θα έχει και το όνομά του και θα έχει και την ιδιότητα. Να την πάρει στο σπίτι του, να λες στη γυναίκα του ή στον άντρα της, όποια θέλει, ή στον κόμενό της, τι μεγάλη τιμή έχει. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Οτιδήποτε άλλο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Συνέλληνες μου, θα ξαναπώ. Αξία παλικάρια, γι' αυτό είπα ότι οι συνέλληνές μου και οι πολεμιστές μου θα καθαρίσουν αυτή την προδοσία. Γιατί η προδοσία είναι για σένα, συνέλληνα. Εγώ απλά ένας μηχανισμός είμαι. Εγώ μου μηχανισμός και εσείς είστε το ποτάμι που θα καθαρίσει τους στάβλους του Αυγαία. Οι στάβλοι του Αυγαία είναι όλες οι κοπριές και οι ακαθαρισίες του πλανήτη, των ψυχών, των ανθρώπων, τα χαράγματα και όλες αυτές οι αντινοήσεις. Εσείς θα το καθαρίσετε. Εσείς είστε το ποτάμι. Εγώ είμαι απλά ο μηχανισμός που θα βάλω το ποτάμι στους στάβλους του Αυγαία. Μην το ξεχάσετε αυτό. Όταν χτυπάνε το μηχανισμό είναι σαν να σου κλείσουν κάπου την κάνουλα. Αν σου κλείσουν την κάνουλα δεν θα έχεις νερό. Άρα ο μηχανισμός πρέπει να είναι εκεί για να στρέψει το ποτάμι στους στάβλους. Να το φτιάξει, να το σχεδιάσει. Το έκανα. Από εκεί και πέρα εσείς πρέπει να έχετε τη ροή, να συστρατευτείτε, να ενωθείτε στη ροή την όλου του ποταμού. Και να καθαρίσετε το πάντα στο διάβασμα σας. Και μόνο που θα συστρατευτείτε και μόνο που θα ενωθείτε στον ίδιο στόχο και σκοπό. Αυτό είναι το ποτάμι που ρέει. Άρα λοιπόν όπως και να πάει το ποτάμι, δεν έχει σημασία ποιο κύτταρο και ποιο μόριο νερού θα καθαρίσει το στάβλο. Αλλά όλο το ποτάμι, όταν είναι μαζεμένο, θα διαλύσει τα πάντα και θα τα πάρει στο διάβα του. Αυτό είστε. Αυτό είμαστε. Και εκεί είναι η νίκη μας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ούτε ένα χιλιοστό πίσω. Συστρατευτείτε όλοι. Ενωμένοι. Δεν μας νίκησε κανένας. Και θα πέσουν όλες οι ψευτοαυτοκρατορίες. Θα κάψουμε και θα διαλύσουμε όλα τα άδικα. Κοιτάξτε ενωμένοι τι έχουμε φτιάξει, κοιτάτε. Κοιτάξτε από που ξεκινήσαμε και που είμαστε. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να χαλάσει την ένωση. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να χωρίσει την ένωση. Κοιτάξτε που έχουμε φτάσει, σε τι επίπεδα. Και θα φτάσουμε μέχρι το τέλος μόνο μαζί και ενωμένοι. Αυτό να θυμάστε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.